Δικοπέλαγο στην Αγία Γαλήνη και από εκεί στη Σούδα. Οι 114 μετανάστες αιγυπτιακής καταγωγής στην πλειονότητά τους, ανάμεσα στους οποίους 35 ανήλικοι, που περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο λίγα ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, περιμένουν τον επόμενο σταθμό τους όταν ολοκληρωθεί η προανάκριση από τις λιμενικές αρχές των Χανίων. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν 50 μίλια νότια της Κρήτης, σε διεθνή ύδατα, τους πήρε ένα φορτηγό πλοίο που τους περισυνέλεξε λόγω του καιρού. Ναυαγή ήταν στην ουσία. Στον σταθμό υποδοχής επισκεπτών κρουαζιέρα στο λιμάνι της Σούδας θα φιλοξενηθούν προσωρινά μέχρι να αποφασιστεί η μεταφορά τους σε κέντρο υποδοχής της Αττικής. 5 από τους μετανάστες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Χανίων καθώς έφεραν ορθοπαιδικά τραύματα. Οι υπόλοιποι εξετάστηκαν από κλιμάκιο του τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τη στόμη Χανίων και είναι καλά στην υγεία τους. Γενικά θα έλεγα ότι παρά την ταλαιπωρία τους είναι μάλλον σε καλή κατάσταση η υγεία τους, σε γενικές γραμμές. Όσο μπορεί να είναι καλή μετά την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί. 25 ακόμη μετανάστες που αποβιβάστηκαν το περασμένο Σάββατο στην Τρυπητή Γάβδου φιλοξενούνται στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Χανίων στον Καλαθά. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε δύο διαφορετικούς χώρους στα Χανιά ανθρώπους οι οποίους έχουμε σε φύλαξη για να τους κάνουμε μεταγωγή. Ήδη σε δύο μήνες και λιγότερο από δύο μήνες έχουμε ξεπεράσει τους αριθμούς όλου του 2023. Έκλεισε στην πολιτεία να στελεχώσει τις λιμενικές υπηρεσίες των Χανίων που καλούνται να σηκώσουν το τεράστιο βάρος της αύξησης των μεταναστευτικών ροών, απευθύνει εκ νέου η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης. Ούτε σε φυσιολογικές συνθήκες δεν μπορούσαν να το απεξέλθουν. Φανταστείτε τώρα με αυτό το βάρος πώς είναι η κατάσταση. Με 15 κενές οργανικές θέσεις, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων καλείται σε μηνιαία βάση να ενισχύσει και τις λιμενικές υπηρεσίες του Ανατολικού Αιγαίου με τουλάχιστον 25 λιμενικούς υπαλλήλους. Και αυτή τη στιγμή εμείς βουλιάζουμε και αντί για να σκέψει η πολιτεία ή το αρχηγείο μας να μας βοηθήσει, βλέπετε ότι είμαστε στο έλεος. Η ανησυχητική έξαρση του μεταναστευτικού προς την περιοχή νότια των Χανίων προβληματίζει και τις υγειονομικές αρχές που καλούνται κάθε φορά να εξετάζουν προληπτικά και να προσφέρουν πρωτοβάθμια φροντίδα στους μετανάστες. Αισθανόμαστε την πίεση και σαν υγειονομική, φαντάζομαι και οι υπόλοιπες υπηρεσίες, έτσι, δηλαδή και το λιμενικό. Και η αστυνομία και ο Δήμος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια υπηρεσία που να μπορεί να διαχειριστεί εύκολα μια τέτοια κατάσταση, ειδικά όταν αυξάνεται ο αριθμός δυστυχώς των μεταναστών που πρέπει συνέχεια στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής και παρά τον ανησυχητικά μεγάλο αριθμό μεταναστών που έχουν αποβιβαστεί το πρώτο δίμηνο του έτους στα νότια παράλια των Χανίων, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τα συναρμόδια Υπουργεία δεν έχουν ανταποκριθεί στα αιτήματα τόσο των Δήμων Χανίων και Γάβδου, όσο και της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.